Μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας, προβλέποντας ένα δύσκολο χειμώνα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Δέμπας έκανε λόγο για έλλειψη ρευστότητας, αλλά και για αυξήσεις στα προϊόντα που οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μοναδικές και απίστευτες καταστάσεις. Δεν έχουμε ησυχάσει από τον κορονοϊό και μετά ακόμα. Όχι με τη μεγάλη κρίση της Ουκρανίας-Ρωσίας, όχι τώρα με αυτή την τεράστια κρίση της Μέσης Ανατολής, όπου βλέπουμε ότι τελικά δεν είναι μόνο κάτι το οποίο είναι μακριά μας. Μας επηρεάζει, γιατί επηρεάζονται οι τιμές, επηρεάζονται τα καύσιμα, υπάρχουν και τουριστικές πιέσεις, έχουν αυξηθεί τα επιτόκια, έχει αυξηθεί το κόστος ζωής. Ακόμα και το πολύ απλό προϊόν σε ένα ράφι πλέον έχει ανέβει κατά 10, 12, 15% σε κάποια στιγμή που το έχει ξεπεράσει. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι αυξήσεις πολύ δύσκολα θα συμπιεστούν προς τα κάτω. Επομένως, αυτό που προσδοκούμε και βλέπουμε είναι ότι θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει μια πρόβλεψη, κάποια μέτρα που θα έρθουν να κρατήσουν καταρχήν την ρευστότητα. Γιατί όταν ακριβένει κάτι, τι σημαίνει? Δεν μου φτάνει ο μισθός, δεν μου φτάνουν τα έσοδά μου, άρα δεν έχω χρήμα ρευστό να ξοδέψω, να κατέβω στην αγορά, είτε να ψωνίσω, κόβω από κάποια βασικά προϊόντα, κάποιες βασικές ανάγκες. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις επιχειρήσεις. Όταν και οι επιχειρήσεις δέχονται αυτή την πίεση, την πειθωριστική, ανεβαίνουν οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, πέφτει ταυτόχρονα η ζήτηση, γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται ζητήματα. Άρα, στο ερώτημά σας το τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, ναι, μέχρι τώρα αυτή την κρίση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν γίνει αρκετά, θα λέγαμε, μέτρα στήριξης, παύλα ανακούφισης θα έλεγα εγώ. Τα μόνιμα μέτρα είναι αυτά τα οποία προσδοκούμε, που για μας, για παράδειγμα, ένα μόνιμο μέτρο είναι η μείωση ποικίλου του ΦΠΑ ακόμα περισσότερο σε κάποια είδη, σε κάποια καταναλωτικά προϊόντα, σε κάποιες πρώτες ύλες. Είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ιδιαίτερα στα καύσιμα, που βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει πάλι στα 2 ευρώ. Άρα το ίδιο συμβαίνει και στο πετρέλαιο θέρμανσης 1,40-1,45 πόσο έχει φτάσει. Επομένως, αυτές θέλουμε να είναι κάποιες μόνιμες αποφάσεις που θα έρθουν να πραγματικά να ανακουφίσουν και την επιχείρηση και τον καταναλωτή. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση, αφού γκραζόμενη όλο αυτό το διάστημα και την προσπάθεια των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας να κρατηθούμε ζωντανοί, κάποια τέτοια μέτρα σε μόνιμη βάση, ναι, καλά τα market pass, καλά τα free pass, καλά τα οτιδήποτε άλλο, αλλά θεωρώ ότι είναι, θα λέγαμε, μία ασπιρίνη στο τεράστιο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή βιώνουμε.